τον Αλέκο Δέλιο. Στο ενεργητικό του Άρη καταγράφηκαν σημαντικές ευκαιρίες, κυρίως στο πρώτο ημίχρονο. Ενώ η ΑΕΚ έμεινε με τις εντυπώσεις της ανούσιας κυριαρχίας της στην επανάληψη, με αποκορύφωμα το δοκάρι του Ντέμι Νικολαίδη στο 73ο λεπτό. Πασαλής πέφτει τον Πέτκοφ. Η παλιά είναι καλή για τον προθυμένο τον Κατσιαρό. Έχει κοντά του και τον Κιζερίδη. Ο Κατσιαρός επιμένει. Τώρα θα γυρίσει για τον Κιζερίδη. Αυτό στρώνει στον Κνόπερ που κάνει το σουτ. Η μπάλα φτάνει στον Τεμπάνι. Ρε ευκαιρία 1-0 για τον Άρη. 1-0 για τον Άρη με σκόρερ ποιον άλλον, τον Τεμπάνι Ρεν, έπειτα από την εξαιρετική ενέργεια του Παναγιώτη Κατσιαρού από την αριστερή πλευρά. Ο Άρης ανοίγει το σκορ στο 17ο λεπτό, έπειτα από το σούτ, την προσπάθεια για σούτ έστω του Ρίχαρτ Κνόπερ, έχει σφυρίξει ο Τσαγκαράκης, ευτελεί ο Γιωργάτος για τον Κατσουράνη, δυνατό σούτ, την μπάλα στα δίχτυα, ισοφάρισε 1-1 από αυτήν την στημένη φάση. Η ΑΕΚ ισοφαρίζει με τον Κώστα Κατσουράνη. Και να λοιπόν που το παιχνίδι έρχεται και πάλι στα ίσια. Ένα πρώτο τέταρτο που και οι δύο ομάδες ουσιαστικά διάβαζαν η μία την τακτική που θα ακολουθούν σε η άλλη. Μπάλα θα καταλήξει σε κόρνερ, ενώ οι παίκτες του Άρη διαμαρτύρονται για ένα σπρόξιμο. Αυτή είναι η φάση για την οποία διαμαρτυρήθηκαν δικαιολογημένα οι παίκτες του Άρη. Υπάρχει ένα πρώτο σπρόξιμο πάνω στον Πασαλή, στην συνέχεια με το χέρι ο Μαραδένης είναι αυτός που βρίσκει την μπάλα. Για να ακολουθήσει βλέπετε τον Πέτκοφ συγκρατεί τον Σκέντζο. Θα γυρίσει μπροστά από τον Λάκη, θα αφήσει τον Κνόπερ. Κόντρες βρίσκουν τον Ανδό σε θέση βολής, καλό σουτ αλλά άστοχο. Τελεστής ο Πέτκοφ, ο Δέλιος θα μπλοκάρει πέφτοντας στο έδαφος. Τσαγκαράκης έχει σφυρίξει, ανόημα στον Ολλανδό να εκτελέσει. Αλλά στο τείχος, στο σούτ του Σκέντζου, ο Χιώτης θα αποκρούσει και απομάκρυνση από τον Κατσουράνη. Θα μπορέσει να πετύχει το στόχο. Τελεί ο Γιωργάτος, η μπάλα περνά από το τείχος, η μπάλα out. Κολαίδης άντεξε σε αυτό το μαρκάρισμα, επιμένει. Πέρασε κάθετα για τον Λάκη που γυρίζει. Και εκεί ευκαιρία για το 2-1, έχει όμως σηκώσει το σημαίακι ο επόπτης πιο μπροστά. Ο Λάκης την στιγμή που δέχεται την παλιά, αλλά την προσπάθεια δεν μέτρησε φυσικά. Ο Γιωργάτος κλέβει την μπάλα, γυρίζει τον Νικολαίδη. Κίνηση από τον Λάκη, ποιος θα γυρίσει, κεφαλιά, μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ, χαμένη από τον Χρήστο Μαλαδένη, μια ανάσα από το 1-2 η ένωση. Παλιά του Πέτκοφ, δεν υπάρχει offside. Νικολαίδης πλασάρει, ο Δέλιος την τελευταία στιγμή, μπάλα στο δοκάρι και απομάκρυνση. Σε μια φάση που ολοκληρώνεται τώρα με τον Δέλιο να μπλοκάρει. Έχει μπροστά του τον Γεωργέα. Δράγκα ξεπέρασε τον αντίπαλό του, σεντράρει και παραλίγο αυτό το γκολ εκεί από τον Κωστένογλου. Ο θα εκτελέσει και αυτό το φάουλ, με πολύ φάλσο. Κερία για τον Κωνσταντινίδη, μπάλα κοντράρει στα σώματα και θα απομακρύνει ο Πασαλής. Υπάρχει offside. Από πλευρά ΑΕΚ, ο Μάκης Ψωμιάδης, ως καλός ηγέτης, προηγήθηκε του πούλμαν της Ένωσης και υποδέχτηκε τα μέλη της αποστολής της ομάδας του, κρατώντας πάντα το κίτρινο κομπολόι του. Η ισχυρή αστυνομική δύναμη απέτρεψε τα χειρότερα κατά την προσέλευση των οπαδών των δύο ομάδων. Εντός γηπέδου, η ατμόσφαιρα ιδανική για ποδόσφαιρο. Ο Ντούσαν Μπάγεβιτς δεν έτυχε και της καλύτερης υποδοχής, αλλά ο πρίγκιπας του Νερέτβα παρέμεινε ψύχρεμος. Το παιχνίδι αρχίζει και η αγωνία κορυφώνεται. Οι διαμαρτυρίες για τις αποφάσεις του διαιτητή Τσαγκαράκη δεν έλειψαν από προπονητές και παίκτες. Πέντε σφυρίματα υπέρ της ΑΕΚ! 5-0! Το παιχνίδι ήταν αρκετές φορές σκληρό, με τον Μπράγκα να μην αντέχει ακόμη και τη λάσπη. Στον γκολ του Νιρέν, ο πάγκος του Άρη πήρε φωτιά. Στην ισοφάριση του Κατσουράνη, το σκηνικό ήταν ακριβώς το αντίθετο. Στη
στις εξέδρες δεν έλειψε και η ανταλλαγή αντικειμένων. Οι δύο τερματοφύλακες είχαν από μια μεγάλη στιγμή στο παιχνίδι. Με συνοπτικές διαδικασίες καθάρισε ο Παναθηναϊκός.